Κύριε Μάρτυρα, για να μην επαναλαμβάνουμε τα ίδια και επειδή η αλήθεια μας, το ενδιαφέρον μας είναι πώς υπηρετήθηκε το ζήτημα της ασφάλειας για να μην φτάσουμε στο έγκλημα στα τέμπη και σε δεύτερο, ε, σε δεύτερο επίπεδο το θέμα της οικονομικής διαχείρισης. Είπατε ότι ως μια, ένα δείγμα προ, ε, θετικών μέτρων που πήρε η κυβέρνησή σας ότι υποχρεώνεται τη Hellenic Train να βεβαιώνει ότι έκανε τα δρομολόγια για να πάρει την ε, επιδότηση. Κάτι που δεν γινόταν τα προηγούμενα χρόνια. Υποχρεώνατε αντίστοιχα τη Hellenic Train να βεβαιώνει την ασφάλεια των δρομολογίων. Ε, Ενδιαφερόσασταν ως Υπουργείο για την ασφάλεια των τρένων που δρομολογούσε η Hellenic Train για να μεταφερθούν εκατοντάδες και χιλιάδες άνθρωποι στις γραμμές. Βεβαίως και το κάναμε αυτό και δεν ήταν μόνο αν θέλετε δική μου υποχρέωση βάσει του νόμου να το κάνω, Με ποιο αλλά ήταν υποχρέωση και της ρυθμής αρχής σιδηροδρόμων την οποία εμείς θεσπίσαμε. Η λογική του να γίνει ρυθμιστική αρχή σιδηροδρόμων και να μην υπάρχει ο έλεγχος της ασφάλειας των σιδηροδρομικών μεταφορών και να υπόκειται κάτω από πολιτική αν θέλετε υποπτία, είναι κάτι το οποίο έχει γίνει σε όλα τα σύγχρονα κράτη και ειδικά στα σύγχρονα ευρωπαϊκά κράτη. Η υποχρέωση λοιπόν που είχε το Υπουργείο μέσω του ΟΣΕ, γιατί σας θυμίζω αγαπητοί κυρία συνάδελφοι, ότι το Υπουργείο Υποδομών επόπτευε τον ΟΣΕ και τον Εργοσέ, ναι. Σωστά. Σωστά. Επομένως, αυτό που έπρεπε να κάνουμε είναι να δώσουμε τα όπλα, τις δυνατότητες, τα χρήματα και τον κόσμο μετά από μία δεκαετία απαξίωση του σιδηροδρόμου να μπορέσουν να κάνουν τη δουλειά του. Στη ΡΑΣ που είπατε ότι είχε την ευθύνη για να ελέγχει την ασφάλεια των σιδηροδρόμων, δόθηκε και το ανάλογο προσωπικό για να το κάνει ή ήταν με... με... το ίδιο προσωπικό στις μέρες μου, που ναι. είχε για Κάθε να φορά... ελέγχει φορά... τον ανταγωνισμό. Σα το είπα έρχη. αυτό, αν, αν δεν απατώμε και η κυρία Τσαπαρίκου, η ΡΑΣ αυτή τη στιγμή που μιλάμε μετά την ψήφιση... Η κυρία Τσαπαρίκου μας είπε ότι δεν είχε το προσωπικό για να κάνει ουσιαστικούς ελέγχους. Η κυρία Τσαπαρίκου σα είπε ότι άρχισε επί τη ουσίας να λειτουργεί ως ρυθμιστική αρχή σιδηροδρόμων μετά το 19. Και σας είπε ο προηγούμενος πρόεδρος, συγγνώμη, δεν ενθυμούμε το όνομά του, πρόεδρος της ΡΑΣ, ότι όταν ήταν εκεί επί των προηγούμενων ετών, στην ουσία αυτός δεν είχε απολύτως τίποτα, ούτε προσωπικό. Και μάλιστα η κυρία, η κυρία Τσαπαρίκου δέχτηκε, και... επειδή... γιατί παραπούτυνα... από τη μία είπε ότι δεν είχε το προσωπικό, την αν θέλατε ρωτήσανε συνάδελφοι της πλειοψηφίας, αφού δεν είχε προσωπικό, για ποιο λόγο απέσπασε στο ΣΥΡΙΖΑ μου... και στον κύριο εμείς... Ραγκούση υπαλλήλου. Ε, 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 Αλλά θα η κυρία με τσαπαρίκου, τσαπαρίκου, με τσαπαρίκου μετά το 2019, ό,τι ζήτησε από το Υπουργείο και από την κυβέρνηση, το πήρε για να λειτουργεί και σήμερα λειτουργεί. Χρειάζεται παραπάνω κόσμο. Χρειάζεται παραπάνω κόσμο. Ο πρώτο που θα σα το πω. Αλλά δεν μπορείτε να συγκρίνετε το πώς λειτουργούσε η ΡΑΣ από το 19 και μετά με το πώς λειτουργούσε η ΡΑΣ πριν. Πριν υποτίθεται ότι ήταν ε, Ούτε Εγώ δεν αθώνω ούτε τους μένω ούτε τους δε. Αλλά όταν ανέλαβε υποτίθεται και την ασφάλεια των συνδυροδρόμων θα έπρεπε να έχει και το αντίστοιχο προσωπικό. Η ΡΑΣ λοιπόν και η κυρία ε, Τσιαπαρίκου και ο κύριος Τσιαμαντής που ήταν ο προηγούμενος πρόεδρος ο μας είπανε ότι το 95% του τροχαίου υλικού των βαγονιών των σειρμών ήταν παλιάς... ήτανε παλιά, ήταν παλιά σειρμή που μίστονε στον και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά πυρασφάλειας ήταν των ετών 94-97, λειτουργούσαν με αυτές τις προδιαγραφές. δηλαδή ηλικίας κοντά 30 χρόνων. Αυτά τα βαγόνια κυκλοφορούν και σήμερα. Γι' αυτό λοιπόν το πολύ σοβαρό ζήτημα ασφάλειας που δυστυχώς από ό,τι φάνηκε οδήγησε και στην απώλεια των μισών και πλέον ανθρώπων που απανθρακώθηκαν στο έγκλημα στα τέμπη έπαιρνε κάποια μέτρα το Υπουργείο στο γνωρίζατε σε αυτό ότι σήμερα το 95% του τροχαίου υλικού που κυκλοφορεί στο δίκτυο είναι αυτής της παλαιότητας. Βεβαίω το γνώριζε το Υπουργείο, γι' αυτό και άλλωστε είχαμε πιέσει την εταιρεία και είχαμε υπογράψει στα συμφωνητικά ότι θα κάνουν επενδύσεις. Και μάλιστα, τα τελευταία χρόνια είχαν έρθει έξι σειρμοί που βασικά κάνανε τη διαδρομή Αθήνα-Θεσσαλονίκη, τα ενεργόμενα Intercity, τα οποία ήταν πιο μοντέρνοι σειρμοί, και αυτή η παλή όμω. Και αυτή και, και με προδιαγραφέ. Και είχε ήταν... γίνει ήδη μία προσπάθεια. Τώρα. Και γι' αυτό θα σα πω, γιατί με ρωτήσατε τι κάνατε για να βοηθήσετε τη ΡΑΣ. Νομίζω ότι το ερώτημα πρέπει να το είχατε θέσει και στη ΡΑΣ. Η ΡΑΣ έκανε αίτηση. Στη ΡΑΣ παραδείγματος του το Άρη... Κύριε Μάρτιν, ρωτάμε τώρα αφήστε τον Υπουργό. Αφήστε με. Εγώ δεν, να, υπου... να έχει δεν ήμουν μόνο... Υπουργό Εσωτερικών. Εγώ δεν ήμουν αυτό ο οποίο θα έδινα προσωπικό. στη ΡΑΣ. αλλά αν θέλει μία ανεξάρτητη αρχή προσωπικό, το ζητάει από το Υπουργείο Εσωτερικών Μάλιστα. που μπορεί και δίνει προσωπικό. Βαγόνια. Στα χρόνια μας έγιναν δειλά-δειλά κάποιες προσπάθειες για τον εξυγχρονισμό των βαγονιών. Ήτανε ικανοποιητικά. Όχι. Αλλά τουλάχιστον έγινε μία αρχή. Μάλιστα. Και το ζήτημα της ασφάλειας, το έχω πει σε αυτή την αίθουσα επανειλημμένος, ήταν ένα ζήτημα το οποίο μας απασχολούσε πάντα και γι' αυτό ήμασταν σε συνεχή επαφή οι υπηρεσίες του Υπουργείου τόσο με τη ΡΑΣ που είχε την τελική ευθύνη και εποπτεία όσο και με τον διαχειριστή της υποδομής. Θεέ μου πώς υπηρετήθηκε αυτό που σας απασχολούσε Παρακάτω. Υπηρετήθηκε, Παρακάτω. υπηρετήθηκε, θα ερώτηση, αλλά εδώ θα εσείς ερώτηση, προσπαθείτε κύριε να μας πείτε ότι ο μόνος λόγος για τον οποίο μπορούμε να πούμε ότι έγινε το ατύχημα ήταν επειδή υπήρχαν παλιά βαγόνια. Δεν λέω αυτό, ή επειδή κύριε Βουλή. Λέω ότι ρωτάω, συγκεκριμένα, ρωτάω συγκεκριμένα, θα πω εγώ ποιο λέει ποιοι ήταν οι μόνοι ο λόγοι για τον οποίο έχει την άποψη. Ε, φυσικά. Είπατε εδώ... Και το είπα και, και δεν τα αφισβητεί κανένα ότι, α, ότι δεν τηρήθηκε σε μεγάλο βαθμό ο γενικό κανονισμό λειτουργία και αυτό ε, σε ένα βαθμό, ε, θα αν, αν το, θα μπορούσε να αποτρέψει το, το δυστύχημα. Αν όμως τα αυτόματα συστήματα έχουν το ρόλο να αποτρέπουν αυτά τα ανθρώπινα λάθη και τις παραβιάσεις, εγώ θα σας πω, του Γενικού Κανονισμού Λειτουργίας, που δεν αμφισβητείτε ή τελικά είναι, είναι σημαντικός ο ρόλος και γι' αυτό το λόγο ακριβώς είναι υποχρεωτικό να υπάρχουν στα, στα τρένα. Δεν κατάλαβα την και ερώτησή σας. Πέρα από τον ανθρώπινο παράγοντα, τον οποίο τον έχετε αναγάγει στο νούμερο ένα λόγο για το δυστύχημα στα τέμπη, που λέτε ότι, ότι παραβιάστηκε ο κοινωνικός κανονισμός λειτουργία. Είναι όμως αυτή ακριβώς η φύση των συστημάτων ασφαλείας στο σύνολό τους, γιατί γνωρίζουμε τι σημαίνει το ERTMS, το, ERT το, τι είναι το ETCR, τι είναι το DCS. Δεν το λέω, ξέρετε, εγώ είναι αυτό. αυτό. Ναι, ναι, έχετε δίκιο. Ε, καταρχήν, δεν είναι κάτι το οποίο λέω εγώ. Μακριά από εμένα, να γυρίσω και να σας πω ποια είναι τα αίτια του δυστυχήματο. Δεν είναι αυτή η δουλειά μου εδώ. Δεν είμαι εμπειρογνώμονας. Νομίζω ότι εδώ πέρα ήρθανε πολύ πιο ειδικοί από εσάς και από εμένα και ίσως εσείς γνωρίζετε και παραπάνω από εμένα διότι είχατε, αν θέλετε, την ευκαιρία όλους αυτούς τους ανθρώπους να τους ρωτήσετε, αλλά όλοι σας είπανε, όλοι σας είπανε, ότι ο βασικός λόγος που μάλλον είχαμε αυτό το μοιραίο και το τραγικό δυστύχημα, έχει να κάνει με το γεγονός ότι τόσο ο όσο και ο σταθμάρχης δεν ακολούθησαν αυτό που λέγεται ο βίβλος των σιδηροδρόμων Η ερώτησή σας είναι αν υπήρχαν συστήματα. Σωστά. Ναι. Σίγουρα αν υπήρχαν συστήματα θα ήταν άλλο ένα επίπεδο ασφαλείας. Αλλά κανένας, και αυτό είναι προσωπική άποψη, δεν μπορεί να αποδείξει ότι τα συστήματα είναι αρκετά για να αποτρέψουν τέτοια τυχήματα. Και η εμπειρία στις άλλες σιδηροδρομικές τραγωδίες της Ευρώπης, αυτό ακριβώς έχουν αποδείξει. Δεν είναι παντού τα ίδια. Απλά στην ίδια Ελλάδα, ξέρετε, και, και να κλείσω να... με αυτό, ναι. έχουμε μία τάση, ναι. έχουμε μία τάση. Ναι. τα πάντα να τα πολιτικοποιούμε. Γι' αυτό Κύρι, είμαστε κύριε εδώ, Μάρκ, για να δώσουμε λίγο, γιατί δεν είναι πολι... πολιτική. Είναι ότι σαν να διότι... μου λέτε ότι το να, έχει, ας πούμε, να υπάρχει πύργος ελέγχου στα αεροδρόμια είναι πολι... πολιτικοποίηση, γιατί μπορεί ο πιλότος να Να Μ ε, ναι, ε, σ, λοιπόν, για τα συστήματα ασφαλείας <συλίξι> δεν κάνουμε μια θεωρητική συζήτηση. Αν λοιπόν το, το ETCS που είχε ως προϋπόθεση όλα τα προηγούμενα στάδια είχε εγκατασταθεί, θα ε, ακινητοποιούσε αυτόματα το τρένο που, και δεν θα είχε ανάγκη κανέναν ανθρώπινο παράγοντα. Κάνετε κάνε σύμφωνα με τους υπηρογνώμενες, κάνετε ναι, λάθος. Ναι, Γιατί το ETCS μπορεί να το αποδεσμεύσει κάποιο, Σας το είπε... Και αυτό εμπειρογνώμη. Ναι, μας. αλλά εμεί δεν μιλάμε για το αν, λειτουργούσε, αν ήταν σε λειτουργία. Ωραία, πάμε να δούμε θα λοιπόν, να, να θα μ τι να, να κάνω, Θα, θα με αφήσετε να ολοκληρώσω. Βεβαίω. Ευχαριστώ. Επειδή είπατε για το τι είπαν δύο ερωτήσει. γιατί με κόβει Δύο. Επειδή είπατε για το τι μας είπανε τόσ, τόσοι, τόσοι πραγματογνώμοι, οι μάρτυρες και οι ειδικότεροι από εσάς και από εμένα. Ένας εκ των πραγματογνωμόνων που ήρθε από την Επιτροπή για την Πετρίτη, που όρισε η κυβέρνηση, μάλιστα μιλώντας με όρους απλών μαθηματικών, είπε ότι αν είναι ασφαλές, για παράδειγμα, να υπάρχει... Οι πιθανότητε να συμβεί το δυστύχημα είναι μία στι χίλιε να κάνει λάθη ο ένα σταθμάρχη. Αυτέ με απλά μαθηματικά γίνονται ένα στο εκατομμύριο αν είναι δύο σταθμάρχε στη βάρδια και φτάνουν να αγγίζουν το επίπεδο, της, να ελασχιστοποιούνται αν υπάρχουν και τα συστήματα ασφαλεία. Είναι σχεδόν μηδενική η πιθανότητα αν εφαρμοστούν τα συστήματα ασφαλεία. Για να αυτό. μην λέτε με, λοιπόν εδώ... Δεν είπα αυτό. Θα μου επιτρέψετε να Σπηγίδης σας διορθώσω. Το, είπε και το, γράφει, το έχω εδώ το μπροστά μου. Το γράφει και μέσα... Το γράφει και στη σελίδα 92. Το, γράφει και μέσα, μέσα να σας διαβάσω, η, το γράφει και μέσα η Επιτροπή, Πρόεδρε, το πόρευμα της Επιτροπής... Ναι. Ότι αν θα θα πώς... μου επιτρέψετε να μην κάνουμε copy-paste. Ναι, και να τα διαβάζουμε όλα. Προκύπτει λοιπόν και διαβάζω ότι στην περίπτωση της τηλεδιοίκησης επίπεδο ασφαλείας προσεγγίζει το μέγιστο, χωρίς ωστόσο να το εξασφαλίζει. Αυτό στο οποίο αναφέρετε εσείς βρίσκεται στη σελίδα 92. Λέει, Πολύ απλά με, η το με το σύστημα ETCS σε λειτουργία και με, δεδομένο ότι θα γινόταν Ακούστε. και με δεδομένο ότι θα γινότανε η χάραξη δρομολογίου από το χειριστή, ανθρώπινος παράγοντας του σταθμού η περίπτωση να γίνει μια μετοπική ή μετοπική σύγκρουση θα έχει αποφευθεί. Αυτό λέει. Για να το καταλάβουμε λοιπόν στα ελληνικά, λέει ότι αν υπήρχε το σύστημα ETCS και είχε κάνει σωστή χάραξη του δρομολογίου σταθμάρχης που δεν έκανε, τότε οι πιθανότητες θα είχαν αν υπήρχε το σύστημα ειτησίας, δεν θα Νομίζω μπορούσαν να γίνουν αντίθετε χαράξει, κύριε Υπουργέ. Δεν ισχύει και... αυτό που λέτε. Ισχύει. Δεν ισχύει το... αυτό που λέτε. Ε, ισχύει, το έχουν καταθέσει πάρα πολύ, ακόμα και σε αυτό το ερώτημα, ακόμα και σε αυτό που λέτε, έκανε συμπληρωματικό ερώτημα στους πραγματογνώμενου και είπαν ότι ναι, όντω δεν θα μπορούσαν... Ο, ο, μισό λεπτό. Αν λοιπόν... Αν λοιπόν, αν λοιπόν... Ε, μα είπα θα κάνω δεύτερη ερώτηση και δεν έκανα. Κυρία Κομνίνα, ακούστε. έκανα δεύτερη Ο ερώτηση. Χρόνος, ακούστε με. Ο χρόνος που δίνουμε είναι 8 λεπτά. Ζή. Έχετε υπερβεί τα 14. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κάνει ερωτήσει σαν να είναι κύριε δύο Κύριε Πρόεδρε, μισό λεπτό. Ακούστε. Κύριε Πρόεδρε, μισό λεπτό. είναι και Είναι πρώτη φορά, πρώτη φορά που, αφή, που ο μάρτυρα δεν με άφηνε καν να ολοκληρώσω την ερώτησή μου και μιλούσε Ωραία. πάνω μου. Κυρία και Κομινάκα, γι' αυτό είπα στο τε, θα κάνω άλλη μία ερώτηση. Τελευταία και στα 30 δευτερόλεπτα. Παραπάνω δεν θα δώσω το πρόεδρο. Σα παρακαλώ πάρα πάρα πολύ. Για να ολοκληρώνουμε. Ο μάρτυρα είναι εδώ ρεκόρ 8,5 ώρε. Ε, ο ίδιο. Εντάξει, δεν κάνουμε εμεί κατάχρηση χρόνου. Λέω, σα παρακαλώ, ολοκληρώστε. Χρησιμοποιείται ω επιχείρημα, λέτε ότι το πρόβλημα δεν ήταν η 7-17, δεν επικαλεστήκαμε εμεί μόνο αυτό. Είναι και το, η ολοκλήρωση του των, των συνολικά των συστημάτων ασφαλεία. Λέτε λοιπόν ω επιχείρημα ότι η υποχρέωσή μα να το κάνουμε αυτό ήταν ω το 2030. Μέχρι τότε λοιπόν έβαζε η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέχρι τότε. Με δεδομένο ότι υπήρχε πολύ μεγάλη υποστελέχωση που την αναγνωρίζετε και εσείς και δεν καλύπτεται προφανώς με τα 90 άτομα. Με το δεδομένο ότι υπήρχε τραγική ε, κατάσταση στο δίκτυο υποσυντήρητο. Το είπατε και εσείς ότι δεν ήταν εύκολο να καλυφθεί η συντήρηση ε, ε, μέσα σε λίγα χρόνια όταν ήταν επί 10 και 15 χρόνια ασυντήρητο. Μηπω τελικά γνωρίζοντας όλα αυτά, κύριε Υπουργέ, αποδεκτήκατε και εσείς το «έλα μωρέ» μη παίρνοντα περαιτέρω μέτρα ασφαλεία για να μπορέσουν να, να, περνάν, να, υπάρχει πραγματική και ουσιαστική ασφάλεια στα τρένα από τη στιγμή που δεν είχαν ολοκληρωθεί μέχρι και τη θητεία στις συμβάσεις για, τη για τα μέτρα ασφαλείας. Καταρχήν, να πω το εξής. Η 717 ολοκληρώθηκε. Με πολλά εμπόδια. Με πολλά εμπόδια. Αυτή η κυβέρνηση την ολοκλήρωσε. Όχι οι προηγούμενες. Επομένως, επομένως, αυτό είναι μια πραγματικότητα. Εσείς έρχεστε και ισχυρίζεστε τώρα και μας λέτε ότι με βεβαιότητα, εάν υπήρχε σύστημα σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης, δεν θα είχε γίνει το τραγικό δυστύχημα στις 28 Φεβρουαρίου. Τα πορίσματα τα λένε, όχι εμείς. Κανένας δεν το έχει πει αυτό. Σας διάβασα το πόρισμα. Κανένας δεν το έχει πει αυτό. Επομένως καταλαβαίνετε όταν λέω ότι πολλές φορές σε αυτή τη χώρα προσπαθούμε απλά να πολιτικοποιήσουμε ζητήματα και να τα εκμεταλλευτούμε πολιτικά και να μην περιμένουμε τη διερεύνηση της δικαιοσύνης και των πραγματικών εμπειρογνωμόνων το οποίο θεσπίσαμε ως κυβέρνηση για να δούμε πραγματικά τι έγινε. Εγώ αυτό, αυτό λέω. Με πολύ... Εγώ δεν σας διέκοψα. Με πολύ δεν μεγάλη σοβαρότητα, λόγο, λοιπόν, Καραμαλή, εγώ σα λέω τι ακριβώ έχει υποθεί σε αυτήν εδώ την αίθουσα. Και σα διόρθωσα διότι αυτά που λέτε ότι λέει το πόρισμα για ένα πετρίτη, δεν τα λέει έτσι. Ευχαριστώ πολύ.